Η οποία πραγματικά άργησε πολλά χρόνια να έρθει, όμως ήρθε. Ο Δήμος Αλμοπίας, έτσι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους στην χώρα, σε γεωγραφική έκταση, προήλθε από τη συνένωση δύο Δήμων, του Δήμου Εξαπλατάνου και του Δήμου της Αριδαίας. Και οι δύο Δήμοι είχαν δύο δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν έτσι με δύο ΔΕΙΑ που είχαν στη διαχείρισή τους την ίδρυυση και την αποχέτευση, δύο σημαντικά σημεία της καθημερινότητας του πολίτη. Το 2011 λοιπόν έγινε η συνένωση των δύο ΔΕΙΑ στην ΔΕΙΑ Αλμοπίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μακρόχρονη πορεία στην ΔΕΙΑ, μέσα από τα πολλά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Θα σας πει ο Πρόεδρος στη συνέχεια τα πολλά χρέη, τις μεγάλες οφειλές. Προβλήματα λοιπόν που έχουν δημιουργήσει δυσλειτουργία στην επιχείρηση. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία πραγματικά θα έπρεπε να έχει αποθεματικό, θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα έτσι να στηρίζει τις διαδικασίες και όχι να είναι πάντοτε σε μια διαδικασία η οποία έτσι, δημιουργεί κινδύνους και προβλήματα στην ίδια την πορεία της επιχείρησης. Η μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησης στηρίζεται κυρίως στην προσπάθεια και του εργατικού δυναμικού, και εδώ θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί πέρα από τα οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, υπάρχει μια προσπάθεια όλο αυτού του προσωπικού που καθημερινά παλεύει στους δρόμους, έτσι, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, στα προβλήματα, να κρατήσει με αξιοπρέπεια την παροχή υπηρεσίας, την ίδρυυση και την αποχέτευση. Μιλάμε για αποχέτευση φυσικά που ειδικά για την Αριδαία, στα χωριά δεν υπάρχει. Ειδικά μέσα στην πόλη της Αριδαίας, μετά από πολλά χρόνια εκτελείται αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, έργο υποδομής, ένα έργο που πραγματικά έπρεπε να έχει έρθει και αυτό πολύ νωρίτερα. Έτσι βλέπουμε μια εικόνα μιας πόλης η οποία πραγματικά είναι κατεσκαμένη, έχει σκαμπεί, γιατί πραγματικά αυτό το έργο έτσι καταλαμβάνει όλη την πόλη της Αριδαίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Μια εικόνα φυσικά που σύντομα θα εκλείψει, γιατί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα περάσουμε πλέον στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου αλλά και στην ολοκλήρωση του έργου με τον βιολογικό. Θα σας αναλύσουν εδώ το Προεδρείο, ο Διευθυντής, ο κ. Παναγιωτελίδης, το υπόλοιπο προσωπικό, ο λογιστής μας, τα οικονομικά μεγέθη και τα στοιχεία και θα δείτε πραγματικά με πόση προσπάθεια και με τι κινδύνους καθημερινά αγωνίζεται ένα κλιμάκιο ανθρώπων να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό που δηλαδή πολύ εύκολα και εγώ και εσείς και όλοι μας μπορούμε να εξοστομήσουμε και να πούμε τι κάνουν αυτοί εκεί, γιατί δεν κάνουν εκείνο, γιατί δεν κάνουν τ' άλλο. Θα δείτε λοιπόν ότι παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα σήμερα, θα δείτε πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αγωνιστές, ήρωες, για να κρατήσουν μια επιχείρηση η οποία περνάει τώρα από όλα αυτά τα στάδια διαβούλευσης για να δούμε και την πορεία της. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει αυτή την εικόνα. Πρέπει να ξέρει πού πηγαίνουμε και πού βαδίζουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όπου τα πράγματα ναι, πραγματικά είναι δύσκολα, γίνονται πολλές προσπάθειες για να κρατηθεί. Υπάρχουν ΔΕΙΑ, όπως ΔΕΙΑ της Λάρισας, κάνει αναπτυξιακά έργα. Έχουμε ευθύνες για τη μέχρι τώρα πορεία της ΔΕΙΑ διαχρονικά. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις ευθύνες στη σημερινή εικόνα. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες η κάθε μια αναζητείται στο επίπεδο το δικό της και από τα θεσμικά όργανα εκείνα τα οποία είναι υπεύθυνα. Αυτό που εμείς ως πολιτικοί αυτή τη στιγμή έχουμε αναλάβει να διαχειριστούμε, θα το διαχειριστούμε με τιμιότητα, με εντιμότητα, έτσι και
αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους πολίτες που θέλουν να νιώθουν ότι δεν αδικούνται και μάλιστα συγκρινόμενοι με άλλους που εδώ και χρόνια έτσι δεν πληρώνουν μια υπηρεσία προς τους Δήμους, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδέα για να σταθεί πρέπει να κρατηθεί ανταποδοτικά. Δηλαδή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά πρέπει να πληρωθούν. Ποιος τις πληρώσει? Και λυπάμαι που πολλές φορές και πολιτικοί, δεν ντρέπομαι να το πω, ούτε και φοβάμαι, και πολιτικοί ακόμα παρακινούσαν πολίτες να το πληρώνουν. Δεν είναι εικόνα αυτή. Αν θέλουμε πραγματικά να υπηρετούμε αυτούς τους πολίτες σωστά, θα τους λέμε την αλήθεια και θα τους παρακινούμε να φτιάχνουν πράγματα που πρέπει. Και έτσι λοιπόν, φτάνουμε σε αυτή τη σημερινή εικόνα, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε έτσι την ΔΕΙΑ, πραγματικά μια επιχείρηση. Ο Δήμος Αμμουπές έχει δύο δημοτικές περιοχές και μια κοινοφελή, δηλαδή τρεις είναι επιχειρήσεις, η ΔΕΙΑ, η ΔΕΙΑ και τα Λούτρα. Κάθε επιχείρηση πρέπει να στέκεται στα οικονομικά της μεγέθη σωστά για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή τα Λούτρα στέκονται σε πολύ καλό πλέον επίπεδο, οικονομικά έχουμε εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις και έχουμε και αποθεματικό. Αν σας πω ότι κλείσαμε τη χρονιά με 350.000 ταμείο, είναι μια πραγματική εικόνα η οποία δεν υπήρχε. Πρέπει πραγματικά αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν αποθεματικό, να έχουν ταμείο και να δείχνουν πραγματικό ότι διαχειρίζονται με σύνεση έτσι όλο αυτό το χρήμα των πολιτών. Η δικιά επίσης, που είναι ο κ. Ζαχαριάδης εδώ, έτσι είναι μια άλλη επιχείρηση κοινοφελής, η οποία και αυτή το τελευταίο διάστημα έχει εξοφλήσει πολλές από τις υποχρεώσεις της εφορίας κλπ. Και έχουμε προγραμματίσει να αποπληρώσουμε και προς τους προμηθευτές. Όταν κατηγορούμασταν γιατί δεν δίνουμε λουκούμια, λέει δεν δίνετε λουκούμια, γιατί δεν δίνετε λουκούμια? Ναι, αλλά τα λουκούμια πριν 10 χρόνια είναι απλήρωτα. Και καλείται ο κ. Ζαχαριάδης να πληρώσει τα λουκούμια. Δεν κάνουμε πολιτική με ΔΕΣΕ. Έτσι μετά από 10 χρόνια να πληρώνουμε τον προμηθευτή τα λουκούμια των παρελάσεων. Αν θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, αυτό που υπηρετούμε εκείνη τη χρονική στιγμή για να το πληρώνουμε. Και έτσι το τρίτο κομμάτι που είναι η ΔΕΙΑ, πραγματικά ο Γεωργίου Χρήστος έχει ασχοληθεί αρκετά αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι το πιο δύσκολο. Να ξέρεις, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και χρειάζεται αρκετό χρόνο και θυσίες για να μπορέσεις να κρατήσεις αυτό που και εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά, έτσι να μην υπάρχει διάλυση της ΔΕΙΑ, πραγματικά αυτή η Δημοτική επιχείρηση να σταθεί και να φτιάχνει έργα σημαντικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στις εργασίες.